Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης History. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνετε την τροφιά. Καλώς ήρθατε και στην τηλεοπτική μας παρέα και να είστε πάντοτε καλά, μας τιμά η παρουσία σας. Και σε ολόκληρο το νησί που αυτή την ώρα μας κάνετε την τροφιά και σε ολόκληρη τη γη, αν συντονίζεστε με τον δορυφόρο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, RIGSAT και διαδικτυακά online. Σήμερα, ο θαυμαστός κόσμος των μανιταριών και τα μυστικά τους. Τα είδη των μανιταριών που είναι πάρα πολλά, αλλά και φαγόσιμα, αλλά και τοξικά, αλλά και παρεστησιογόνα, αν θέλετε. Τα μανιτάρια που είναι και συνδεδεμένα με την επιβίωση και την ιστορία, αλλά και την παράδοση. Οι πληθυσμοί που επιβίωναν καταναλώνοντας άγρια, αυτοφυή μανιτάρια, τα οποία έχουν υψηλή θρεπτική αξία. Και για τη συλλογή των μανιταριών, όπου απελπίζεται και γνώση και εμπειρία, αλλά και οι ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται, που είναι πάρα πολλές. Επίσης, ωστόσο, η αρχική γνωριμία θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα έμπειρο συλλέκτη, γιατί με τα μανιτάρια δεν παίζουμε. Και αυτός ο έμπειρος συλλέκτης και επιστήμων είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι ο Δόκτωρ Ελευθέριος Χατζής Σερκώτης. Είναι λειτουργός περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή. Τιμή δικιά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι από όλη αυτή την πορεία σας και την αγάπη σας πάνω απ' όλα, πέραν από την επαγγελματική, θα ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που κι εσείς ανακαλύψατε στην πορεία. Και νομίζω ότι κρατάτε και θέλετε ως πληροφορία να τη διαχέετε και στους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι? Γιατί όχι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, κύριε Χατζή Σερκώτη. Όταν λέμε μανιτάρι, εννοούμε εμείς ή έχουμε στα αυτιά μας, στα μάτια μας, στο μυαλό μας, τα γνωστά μανιτάρια που καταναλώνουμε καθημερινά ή αυτά που αγοράζουμε από την υπεραγορά, αντί να δούμε και κανένα έξω στη φύση, αλλά δεν ξέρουμε αν τρώγεται ή δεν τρώγεται. Ίσως από κάποιους παλαιότερους παππούδες ή πατεράδες μας να μάθαμε κάτι, αλλά ως εκεί νομίζω. Οι περισσότεροι έχουμε άγνοια σε ό,τι αφορά το μανιτάρι, δηλαδή. Είναι και ο γνώσης, όπως το είπετε ακριβώς, οι γνώσεις των παλαιότερων είναι πολύ σημαντικές. Και εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο το 1985 από τον Καναδά, όπου είχα σπουδάσει μυκητολογία, αλλά εντωμεταξύ έκανα το διδακτορικό μου τότε στη διαχείριση άγριας ζωής και εργαζόμουν στο Σταυρό της Ψόγκας στα Αγρινά. Υπήρχαν ανθρώποι στο τμήμα δασών, οι οποίες οι γνώσεις τους ήταν τεράστιες για τα ντόπια, τα υγιεινή μανιτάρια. Και από αυτούς αντλούσα πληροφορίες τις οποίες δεν είχα φέρει από τον Καναδά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Δόκτωρ Χατζής Σερκώτης έχει γράψει πέραν των 150 επιστημονικών συγγραμμάτων, 15 βιβλίων. Οργάνωσε στην Κύπρο 5 διεθνή συνέδρια για την άγρια ζωή, αλλά και το αγρινό. Και συμμετείχε σε πέραν των 30 διεθνών συνεδρίων στο εξωτερικό. Για τη διεθνή του συνεισφορά στην παγκόσμια βιοποικιλότητα. Έχει βραβευθεί ήδη στον Καναδά από το Κύπρο Πανεπιστήμιο. Ενώ επίσης βραβεύτηκε και από τη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μάλιστα, από τη Νέα Υόρκη και εδώ στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του στην προστασία της βιοποικιλότητας από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Υφόρου Ανάπτυξης, καθώς επίσης και από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την προσφορά του στη δημιουργία και καθιέρωση του Δικτύου Φύση 2000 στην Κύπρο. Σήμερα θα μας μιλήσει μεταξύ άλλων για αυτή τη συλλογή μερικών γνωστών και άγριων μανιταριών από τη φύση και κάποιες βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε για να διαχωρίζουμε από άλλα δηλητηριώδη μανιτάρια που πιθανόν να μοιάζουν και μεταξύ τους. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι αρκετά μανιτάρια τα οποία είναι εδόδημα, καμιά φορά είναι εντελώς όμοια, μοιάζουν με δηλητηριώδη μανιτάρια. Με θανατίτες, όπως είναι γνωστοί στην Κύπρο. Μάλιστα. Έναν πολύ γνωστό εδόδημο μανιτάρι, το Ακάρικους Παϊσπόρους. Ακάρικους Παϊσπόρους είναι το γνωστό, το οποίο... Αυτό που κρατάτε. Αυτό που κρατώ και το οποίο αγόρασα από την αγορά λίγο πριν. Κρατήστε το λίγο, εδώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αλλά αυτόν υπάρχει και άγριον. Όπως υπάρχει έναν εντελώς παρόμοιο, το Ακάρικους Καμπέστρης. Δηλαδή υπάρχει παρόμοιο μανιτάρι όπως αυτό που αγοράζω στην αγορά και αυτόν, είναι δικτυριώδες. Αυτόν προήρ... Όχι. Όχι. Στην αγορά δεν πρόκειται να βρείτε... Όχι στην αγορά.
Όπως αυτό που αγοράζουμε στην αγορά και μοιάζει έξω στη φύση. Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως πιο ύστερα να έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Θα διαπιστώσουμε ενώ ότι όταν το κοιτάζεις από πάνω, παραδείγματος χάρη, το πολύ τοξικό μανιτάρι το οποίο συναντούμε στη φύση και είναι υπεύθυνο για τους περισσότερους θανάτους που έχουν προκύψει στην Κύπρο από την κατανάλωση μανιταριών, ναι, είναι το αμανίτα πρόξιμα. Είναι έναν ο αμανίτης, γνωστός και ως θανατήτης, το οποίο... Παρασύρει εύκολα. Το οποίο είναι άσπρο, ναι, μοιάζει... Με αυτό που κρατάτε. Μοιάζει με αυτό που κρατώ. Αυτό τρώγεται. Έχει, αυτό τρώγεται. Ναι, εκείνο όμως όχι. Ναι, εκείνον όχι. Είναι δηλητηριώδες, έχει δηλητήριο. Και έχει κάποιες όμως μερικές βασικές διαφορές που μπορεί οποιοδήποτε να το ξεχωρίσει από τα λεγόμενα πουρούθκια. Αυτά στη φύση, μάλιστα, είναι τα γνωστά πουρούθκια. Έτσι δηλαδή λέγονται. Τα συναντούμε ως πουρούθκια, πουρουτούθκια και σε πιο μεγάλη ηλικία σε κάποιες περιοχές τα λένε πουλαούδες, ειδικά στην Πάφο. Μάλιστα. Στην περιοχή της Καρπασίας αλλά και στη Μεσαωρία είναι γνωστός βυζατζίτες. Άρα ο κίνδυνος των περισσότερων θανάτων είναι διότι ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των άγριων μανιταριών, τις λεπτομέρειες, μπορεί να συγχύσει τα πουρούθκια ή τους βυζατζίτες όπως τους λέμε. Αυτά που κρατάτε. Ναι, αυτό είναι καλλιεργήσιμο, ναι, με κάποια δηλητηριώδη. Και να τα καταναλώσει και εκείνη μοιραία. Και να τα καταναλώσει και δυστυχώς έχω στην πορεία μου και ειδικά στο εξωτερικό, μάλιστα, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έχουν πεθάνει διότι κάποιοι από αυτούς τους αμανίτες περιέχουν την αμανιτίνη η οποία είναι τόσο τοξική που όταν το φας σου καταστρέφει το σηκώτη. Το πρόβλημα με αυτόν τον μανιτάρι είναι νόστιμο, το μαγειρεύουν και αφού το μαγειρέψω, το τρών και αφού το τρών δεν σου προκαλεί καμία στομαχική διαταραχή, κανένα πρόβλημα όπως άλλα παρόμοια με αυτόν που ελπίζω να κάνουμε ένα φορά πιο ύστερα. Καταστρέφει όμως το σηκώτη και σε μερικές μέρες δυστυχώς υπέρχεται ο θάνατος από κατεστραμμένο σηκώτη. Άρα λοιπόν δεν παίζουμε με τα μανιτάρια. Η πρόταση ισχύει και είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να προσέχουμε. Πώς ασχοληθήκατε αλήθεια με την άγρια ζωή, τα μανιτάρια και μάστερ στη μυκητολογία. Yeah. Από μικρός είχα αγάπη, είχα μια φυσική έντονη αγάπη για το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Έχω μεγαλώσει στο Πραστιό Αμοχώστου, στο κέντρο της Μεσαωρίας. Είστε από το όμορφο Πραστιό. Ναι, στον κάμπο της Μεσαωρίας. Το χόμπι μου ήταν η ενασχόληση με τη φύση, με την άγρια ζωή. Και, και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με τη βιολογία που... και ειδικά με τον κλάδο της διαχείρισης άγριας ζωής, η οποία μελετά τη φύση, μελετά τα άγρια ζώα, μελετά το περιβάλλον. Το bachelor's μου ήταν στη διαχείριση άγριας ζωής και μετά, όμως στα πλαίσια του πτυχίου της βιολογίας, έκανα και το μάθημα της μυκητολογίας, διότι με είχε εντυπωσιάσει τόσο, να αγαπούσα τόσο πολύ τα μανιτάρια, που ήθελα να αποκτήσω γνώσεις. Είχα διαπιστώσει ότι οι γνώσεις μου δεν ήταν αρκετές, αυτές που είχα, αυτές που απόκτησα από τον πατέρα μου, από τους... Υπήρχαν πολύ περισσότερα. Ήθελα να εμβαθύνω σε αυτόν τον τομέα και πήρα το μάθημα της μυκητολογίας. Έκανα το μάστερ μου στη μυκητολογία. Και μάλιστα έφτασα στο σημείο να κάνω και σημαντικές ανακαλύψεις, να καταγράψω νέα είδη. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια συνεχής εξερεύνηση. Είναι μια συνεχής εξερεύνηση, μάλιστα, δεν έχει τέλος. Είναι μια συνεχής εξερεύνηση, αλλά και έναν υπέροχο χόμπι. Α, ναι, παράλληλα. Ξέρετε, είναι θαυμαστό να συνδυάζετε το επάγγελμα ως χόμπι. Όχι ότι είναι το επάγγελμά σας χόμπι, αλλά σας δίνεται και η ευκαιρία να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Ακριβώς.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσει αυτό που κάνεις. Λοιπόν, θα πάρουμε με τη σειρά τα όσα καλά φέρατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και όσα προλάβουμε σήμερα, κύριε Χατζηδιαρχόντη μου, να δούμε. Εντάξει. Γιατί όχι. Ωραία. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ωραία. Να κάποιες γνώσεις, να τις ελπίζω να τις μεταδώσουμε στους θεατές σας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κάποιες απορίες που έχουν μέσα στο μυαλό τους, να ελπίσουμε να τις απαντήσουμε. Και λοιπόν, για τη συλλογή αυτών των άγριων μανιταριών, που είναι κάτι δημοφιλές, είναι και φαινόμενο, θα λέγατε, στην Κύπρο αυτό το θέμα? Είναι φαινόμενο αυτό στην Κύπρο. Μπορώ να πω, είναι τόσο μεγάλο το φαινόμενο που μπορώ να το χαρακτηρίζω και ως άθλημα. Δηλαδή, έτσι, οι Κύπροι... Δηλαδή, αντί κυνηγούς, βλέπουμε κυνηγούς μανιταριών. Ακριβώς, ακριβώς. βλέπουμε κυνηγούς μανιταριών. Είναι ένα δημοφιλές άθλημα, μπορώ να πω, μάλιστα, το οποίο παρέχει ψυχική ηρεμία. Τι το πιο ωραίο, να βγεις έξω στη φύση, να πας στο Τρόδος, να πας στις Πλάτρες, να πας στον Ακάμα, να κάνεις ένα περίπατο με τους φίλους σου μέσα στο δάσος. Γι' αυτό παρέχει μεγάλη ψυχική ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που εξασφαλίζει φτηνή, εκλεχτή και νόστιμη, αλλά και θρεπτικότατη τροφή. Ναι, είναι. Προάγει την αγάπη προς το περιβάλλον. Μάλιστα. Διότι είναι κάτι που πρέπει να το αγαπάς, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να το αγαπάς, αλλά να προστατεύεις το περιβάλλον. Ναι, να σέβεσαι. Και εδώ θα, να μου επιτρέψετε να πω ότι, παρακαλώ, μου προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, ναι, όταν βλέπω άτομα έξω να ψάχνουν για μανιτάρια και να κρατούν κτένες, κτενιές ή άλλα εργαλεία και να ανακατεύουν το υπόστρωμα κάτω από τα πεύκα, να ανακατεύουν τις βελόνες των πεύκων για να ξεσκεπάσουν τυχόν μανιτάρια. Δεν που είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Αυτόν πρώτα απαγορεύεται από τον νόμο, μάλιστα, είναι παράνομο και υπάρχει μεγάλο πρόστιμο για όσους συλληφθούν να το κάνουν τέτοιο. Δυστυχώς δεν έχω ακούσει. Ναι. Να... Αλλά το σοβαρό είναι ότι ανακατεύοντας το υπόστρωμα, τη φιλοστρομή, τις βελόνες των πεύκων, καταστρέφουμε το μυκήλιο των μανιταριών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Καταστρέφουμε το μυκήλιο. Αυτό που βλέπουμε, το μανιτάρι, όπως αυτός ο Μαλίτσης γνωστός είναι, που βλέπουμε κρατήστε εδώ. Εκεί, παρακαλώ. Λοιπόν. Πώς λέγεται? Κυπριακά λέγεται ξύσταρο μανιταρον ή Μαλίτσης. Μαλίτσης λέγεται διότι η επιφάνεια του έχει όπως τη, είναι κάπως βαμβακερή, αλλά και λίγο... Σαν μαλλί. Ναι. Μάλιστα. Και έτσι λέγεται Μαλίτσης. Είναι το γένος Λακτάριους. Από ποια περιοχή? Αυτό είναι από την περιοχή του Μαθιάτη. Μάλιστα. Και, το, και είναι το βρήκα... πρόσημο αυτό? Όχι. Όχι. Αυτό είναι τοξικό. Α. Και αυτό το συγχύζουμε με το Lactarius deliciosus, έναν ακόμη έναν του ιδίου γένους, μάλιστα, το οποίο τρώγεται. Είναι το εκλεκτό κόκκινο μανίταρο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε και βρίσκουμε στην αγορά. Ναι, και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ αυτά ακριβό, που είναι έτσι πλακουκιανά, ναι, τα μανιτάρια τα που έχουν και είναι ακριβώς το ίδιο σχεδόν. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Είναι σχεδόν το ίδιο το κόκκινο μανίταρο. Δυστυχώς δεν έχω βρει. Είμαστε λίγο εκτός εποχής για να το... Αλλά έχουν κάποιες βασικές διαφορές, μάλιστα, οι οποίες μπορούμε να ξεχωρίσουμε, διότι ο κίνδυνος το να καταναλώσεις έναν κόκκινο μανίταρο με ένα μαλίτσι είναι σοβαρός, διότι μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, ναι, και, μετά, και ο όμως... κόσμος τα συγχύζει. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κατανάλωσης αυτού? Οι επιπτώσεις, εντερικές αναταραχές, εμετή, διάρειες, προκαλεί αρκετά προβλήματα. Δεν προκαλεί θάνατο? Δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής για θάνατο, αλλά μάλιστα, πάλι είναι η δηλητηρίαση. Θέλει προσοχή. Έχει κάποιους τρόπους να το ξεχωρίσουμε. Ίσως να μιλήσουμε αργότερα για αυτόν, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι
Ο Μίκητας, δηλαδή, ο Μίκητας του Μανιταριού, το φυτόν δηλαδή του Μανιταριού, δεν είναι αυτόν. Αυτός είναι ο καρπός. Αυτό είναι το λεγόμενο καρπός. Άρα το φυτό είναι κάτω. Το φυτό είναι μέσα στη φυλλοστρομή. Είναι μέσα ο Μίκητας. Δηλαδή, αν σηκώσουμε τις βελόνες του Μεύκου, θα δούμε μία κάτι σαν άσπρη μούχλη. Αυτός είναι ο Μίκητας. Αυτό είναι το φυτόν το οποίο μπορεί να κρατεί και μερικά μέτρα έκταση. Και έτσι το καταστρέφουμε. Και έτσι το καταστρέφουμε. Και επηρεάζουμε τη μελλοντική παραγωγή μανιταριών. Ουσιαστικά αυτό που βγαίνει πάνω και ξεπηδάει είναι το είναι λουλούδι, ο καρπός. Διότι ο Μίκητας παράγει τον καρπόν, ούτως ώστε να παράξει τους σπόρους του, τα σπόρια του, ούτως ώστε να με διάφορους τρόπους εξάπλωση στο σπορείο. Μια και μιλάμε για σπόρια, αναφέρω ως σποροπαραγωγική περιοχή του Μανιταριού είναι αυτά τα ελάσματα εδώ κάτω. Στις πλευρές των ελασμάτων είναι η περιοχή όπου παράγονται τα σπόρια. Από εκεί πέφτουν τα σπόρια. Ναι, αλλά τα σπόρια είναι αόρατα στον οφθαλμό. Είναι τόσο μικρά, είναι τόσο μικροσκοπικά που για να τα δεις χρειάζεσαι μικροσκόπιο. Ένας τρόπος να μελετήσεις τα σπόρια των μανιταριών είναι να κάνεις το λεγόμενο σπόρο αποτύπωμα. Ήθελα πάρα πολύ να δείξω πώς είναι ένα σπόρο αποτύπωμα και φεύγοντας από το Ινστιτούτο, έξω από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, βρήκα κάπου σε μια μπεσμένη ακακία μερικά μανιτάρια τα οποία είχαν φρέσκα, ολόφρεσκα, τα οποία λέω ευκαιρία να δω αν τα καταφέρω να πάρω σποροαποτύπωμα. Διότι το σποροαποτύπωμα συνήθως για να το πάρεις παίρνεις το μανιτάρι από το βράδυ, κόβεις συνήθως το μίσχο, το βάζεις πάνω σε ένα χαρτινάσπρο όπως έχω κάνει πριν περίπου 1-2 ώρες με αυτόν εδώ και αφήνεις το μανιτάρι από τα ελάσματα του μανιταριού να ρίξουν τους σπόρους πάνω στο χαρτί. Θα φανεί. Και βλέπουμε εδώ τους σπόρους οι οποίες έχουν το σχήμα των ελασμάτων. Μάλιστα. Αλλά το βλέπουμε και το χρώμα. Και το χρώμα από το μανιταριού από την κάτω μεριά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αναγνώριση του είδους. Μάλιστα. Διότι ορισμένα είδη έχουν άσπρα σπόρια, κάποια έχουν σκούρο χρώμα. Όπως αυτόν το μανιτάρι το οποίο τρώγεται έχει σκούρο χρώμα. Ο αμανίτης ο οποίος είναι θενατίτης έχει άσπρο χρώμα. Έτσι από το χρώμα των σπορίων είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την ταυτοποίηση των μανιταριών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προτείνω, γιατί τους έχουμε βομβαρδίσει με πολλές πληροφορίες, να πάρουμε μια ανάσα οπτικά. Τι έκανα σήμερα, αφού φέρατε μανιτάρια για να δείξουμε, εγώ θα τους δείχνω και πώς θα τα μαγειρεύουν. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Παρακαλώ, ανέχει την καλοσύνη. Ένα σύντομο βίντεο του ενός λεπτού για να συνταχθούμε εδώ με τον κύριο Χατζησερκώτη για το κέικ με μανιτάρια. Πώς κάνετε το κέικ ελιόπιτας, μπορείτε να κάνετε και κέικ με μανιτάρια. Δείτε το. Και καλή σας όρεξη. Φαντασία θέλει η κουζίνα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι είναι, κύριε Χατζησερκώτη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μαγειρέψει τα μανιτάρια. Κοιτάξτε,
Δεν υπάρχει πιο ωραίων φαγητών κατά την άποψή μου να έχεις αυτόν τον μανιτάρι. Το οποίο βλέπουμε. Το οποίο βλέπουμε εδώ, ναι. Με έναν ωραίο steak ή κάτι. Ναι, ανάλογα με την όρεξη. Αυτό που βλέπουμε τι είναι. Αυτό που βλέπουμε είναι το Σπαράσις Κρίσπα. Είναι το λεγόμενο κουνουπίδο μανίταρο. Μοιάζει όντως με κουνουπίδι. Ναι, ακριβώς. Το βρίσκουμε στην Κύπρο. Το βρίσκουμε στην Κύπρο. Μάλιστα. Και δυστυχώς οι περισσότεροι Κύπροι δεν τα γνωρίζουν. Και τι θεωρούν, ότι δεν τρώγεται, εννοείται. Το θεωρούν ότι δεν τρώγεται. Α, κρίμα. Είχα αναφέρει προηγουμένως όταν είχα έρθει στην Κύπρο το 1985 και έναν τέτοιον μανιτάρι βλαστούσε πάνω σε έναν κορμό δέντρου πεύκου, το οποίο είχαν κόψει και είχε αποξηραθεί. Και βλέπω μπροστά μου αυτόν τον μανιτάρι, το οποίο ήξερα από τον Καναδά και ήξερα ότι είναι νοστιμότατο και ωραίο. Και ρωτάω έναν του τίματος να σου, γιατί δεν το τρώτε αυτόν τον μανιτάρι, γιατί δεν το μαζεύεται. Γιατί ήξερα ότι... Και μου λέει, ω, μην το φας, είναι δηλητηριώδες. Και δεν είναι. Και λέω, κύριε Λίσου, λέω, τώρα τι λέει αυτός. Το μάζεψα, το πήγα, το μαγείρεψα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς στην Κύπρο. Ναι. Είναι αρκετά τα μανιτάρια τα οποία τρώγονται και δεν τα και γνωρίζουμε. Δεν τα γνωρίζουμε. Και όπως είχα πει προηγουμένως, πολλές φορές συχίζουμε τα δηλητηριώδη, ναι, με αυτά που τρώγονται. Γι' αυτό και χρειάζονται οι γνώσεις δικές σας, Δόκτωρ Χατζηδιακώτη, για να μπορέσουμε να τα ξεχωρίζουμε. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, αν έχετε καλοσύνη στο κοντρόλ. Μάλιστα. Έτσι είναι από μέσα, όταν ναι, το κόψουμε. Ναι, 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 ακριβώς. Είναι κάπως έτσι. Μάλιστα. Πολύ εύκολο. Αυτό είναι από τα μανιτάρια που δύσκολα μπορεί να το συγχύσεις, ναι, με όντως κάτι άλλο. Μοιάζει τόσο πολύ με κουνουπίδι που έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ναι, και στην επόμενη. Εδώ. Λοιπόν, εδώ θεώρησα πολύ σημαντικό να το αναφέρω, διότι... είναι σαν έκθεση. Δυστυχώς, ναι, να σας πω τι είναι. Είναι Διεθνές Συνέδριο Μυκητολογίας, το οποίο έγινε στις Πλάτρες των περασμένων Νοέμβριων. Μπράβο μας. Από Διεθνές Συνέδριο. Στις Πλάτρες, μπράβο. Στις Πλάτρες, από το Μυκητολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Ο κύριος που βλέπουμε με το χαρτάκι εκεί να ταξινομεί τα μανιτάρια. Με το σκούρο φούτερ. Ναι, στα είναι ο κύριος Μιχάλης Λουιζίδης, είναι ο πρόεδρος του Μυκητολογικού Συνδέσμου. Μάλιστα. Με σπουδαία δράση. Με σπουδαία δράση. Γιατί ο Μυκητολογικός Σύνδεσμος έχει πάρα πολλά καλά δείγματα να επιδείξει συγγραφή. Ακριβώς. Ναι. Με έναν μεγάλο αριθμό επιστημονικών συγγραμμάτων. Σωστά. Για την κυπριακή μήκο χλωρίδα. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι, ναι, μπορεί οι περισσότεροι Κύπροι να μην γνωρίζουν αρκετά για τα μανιτάρια, για τους μύκητες της Κύπρου. Όμως υπάρχει ο τρόπος να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις. Ένας τρόπος είναι να γραφτούν στο Facebook, στην ιστοσελίδα του Μυκητολογικού Συνδέσμου. Μάλιστα. Εκεί μπορούν να αναρτήσουν μανιτάρια. Να πάρουν απαντήσεις σε απορίες. Όχι να ρωτήσουν αν τρώγονται ή αν δεν τρώγονται, διότι από μία φωτογραφία δεν είναι τόσο εύκολο, ναι, να τα αυτοποιήσεις. Είναι και επικίνδυνο. Ναι, γιατί μπορεί να πεις ότι τρώγεται και να μην τρώγεται στο τέλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ έχω δει άτομα να τρέφονται, να τρώνε μανιτάρια τα οποία... γνωρίζαμε ότι είναι δόδυμα και μάλιστα πάρα πολύ νόστιμα, μάλιστα, και να τα φάνε και να έχουν μία αλλεργική αντίδραση και να αρρωστήσουν. Άρα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Γι' αυτό δηλαδή, βρίσκεσαι σήμερα εδώ, αλλά και ο σύνδεσμος, ο μυκητολογικός. Ακριβώς. Χρειάζεται προσοχή, διότι όταν βρίσκουμε κάτι καινούριο που δεν το έχουμε ξαναφάει, καλό είναι να μην τρώμε σε αυθονία να βρούμε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων μανιταριών. Καλό θα είναι να τρώμε λίγο στην αρχή, προσεκτικά, να δούμε την αντίδραση του οργανισμού μας. Ναι, αν είναι όμως τόσο δηλητηριώδες και το λίγο, νομίζω θα είναι μοιραίο. Όχι. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι, εξαρτάται. Εξαρτάται για ποιο μανιτάρι. Πάμε και στην επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ, εδώ ήταν στα πλαίσια του Μυκητολογικού Συνεδρίου. Είχαν αυτοί ως τεράστια το καζάνι και το τηγάνι. Τα μανιτάρια πίσω τα βλέπω. Είχαν μαζέψει, μπράβο, είχαν μαζέψει εδόδυμα μανιτάρια από την περιοχή των Πλατρών. Τα φέραν, τα μαγειρέψαν και οι συνεδροί, οι συμμετέχοντες στο συνεδρίο,
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια καταπληκτική σούπα με άγρια μανιταριά. Α, σούπα κάνανε, μάλιστα. Και, αλλά στο τηγάνι, μανιταρόσουπα, και στο τηγάνι, τηγανιτά. Ξέρετε, είναι και τιμητικό για την Κύπρο αυτή η δράση του Μητρολογικού Συνδέσμου να φέρνει από τον κόσμο. Σίγουρα. Ανθρώπους και να αναφέρεται να το όνομα του. Ακριβώς, και να διαχέουν όλη αυτή τη γνώση στο. Λοιπόν, πάρτε μια ανατελεία. Πάμε να δούμε και πώς γίνεται μια τάρτα με μανιτάρια. Και να επανέλθουμε, παρακαλώ. Σας προετοιμάζουμε για τις συνταγές που ακολουθούν. Βέβαια, δεν ξέρω ποιο θα είναι σήμερα το μαγείρεμά τους, αλλά εμείς σήμερα σας δείχνουμε για τα μανιτάρια. Μαγειρεύετε τα μανιτάρια εσείς, Δόκτωρ Χατζησαρκόπουλε? Όταν μου δοθεί ευκαιρία, γιατί όχι. ναι, μ' αρέσει. Νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα του μαζέματός τους και μετά του μαγειρεύματός τους. Κοίταξε, για να σας αρέσει κάτι, τα μανιτάρια πρέπει να τα απολαμβάνεις κιόλας. Είναι έναν εκλεκτό μανιτάρι, όπως έχω πει ξανά. Θέλουμε απλές διαφορές μεταξύ ορισμένων τοξικών και εδόδημων μανιταριών ή κάποιο άλλο τρόπο που να τα ξεχωρίζουμε. Να μην μου σε λεπτομέρειες, απλά να ξέρουμε εμείς οι τηλεθεατές το πώς μπορούμε, αν είμαστε στη φύση, να το διαπιστώσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει άποψη μεταξύ του κόσμου, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά είναι διεθνές το πρόβλημα, ότι υπάρχουν με έναν απλό κανόνα ή μια απλή δοκιμή μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα δηλητηριώδες από ένα μη δηλητηριώδες μανιτάρι, είδος μανιταριού. Ναι. Δυστυχώς, πρέπει να το αναφέρω, διότι το έχω ακούσει από αρκετούς φίλους αυτών. Ναι. Ότι εγώ το ξεφλουδίζω, λέει, και αν ξεφλουδίζει, τότε τρώγεται. Όχι, προς Θεού. Υπάρχουν δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία το πάνω μέρος, αυτό που βλέπουμε, το οποίο εδώ είναι θανατήτης. Αυτό είναι δηλητηριώδες. Αυτό είναι το αμανίτα φαλοίδης και είναι πάρα πολύ δηλητηριώδες. Μάλιστα. Είναι έναν από που προκαλούν τους πιο πολλούς θανάτους παγκοσμίως. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Αυτό ξεφλουδίζει πολύ εύκολα τον καπέλο. Το δείχνει στην επόμενη φωτογραφία. Δεν δείχνει. Για να δούμε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ευτυχώς, εγώ μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει αυτόν τον μανιτάρι στην Κύπρο. Ούτε ο φίλτατος Μιχάλης Λοϊζίδης μου είπε ότι το έχει βρει. Όμως έχω δει στην ιστοσελίδα
του μυκητολογικού συνδέσμου, κάποιος κύριος πριν 2-3 το 15 νομίζω, ανάρτησε μια φωτογραφία αυτού του μανιταριού, το οποίο είπε ότι το βρήκε στη Μαδαρή. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος ότι μπορεί να υπάρχει και στην Κύπρο αυτόν τον μανιτάρι, αλλά άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αντιληπτό. Πάμε στην επόμενη. Εδώ. Ένα μανιτάρι με δακτύλιο. Ακριβώς. Συν και κάτι σαν σακούλα ή θήκη, λέτε εδώ. Κάτι σαν ποτήρι στη βάση του ποδιού, μέσα από το οποίο βγαίνει ο κορμός, με μερικές εξαιρέσεις, είναι θανάσιμα δηλητηριώδες. Αν το δούμε στη φύση όμως αυτό το μανιτάρι, θα εντυπωσιαστούμε. Είναι μία βασική διαφορά από αυτόν τον μανιτάρι. Ναι, αυτό που διότι δεν αγορά. Είναι πάντοτε άσπρα, συγγνώμη, με αυτόν το πράσινο πό χρώμα η επιφάνειά τους. Κάποτε όπως το μανίτα πρόξιμα είναι άσπρα. Ναι. Άρα μπορούμε πολύ εύκολα να το συγχύσουμε, να παρασυρθούμε και να το συγχύσουμε με πουρούδι. Μάλιστα. Ή βυζατσίτη. Η διαφορά ποια είναι. Αυτόν το μανιτάρι το οποίο τρώγεται δεν έχει αυτήν τη σακούλα από κάτω. Από κάτω στο πόδι, αυτήν τη μεμβράνη η οποία λέγεται βόλβα. Ναι, κατάλαβα. Η βάση του είναι πιο χοντρή, είναι σαν γλάστρα η βάση. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που συμβαίνει, καμιά φορά όταν μαζεύουμε μανιτάρια, το βλέπουμε όπως βγαίνει από το χώμα και λέμε «Α, πουρούδι, βυζατσίτης». Ενώ δεν βλέπουμε τη βάση. Ενώ δεν βλέπουμε τη βάση. Και αν είναι τέτοια η βάση, είναι δηλητηριώδη. Άρα πρέπει να σκάβουμε κάτω. Μπορεί να είναι μέσα από φιλοστρομή, μπορεί να είναι βελόνες του πεύκου και να, μόλις να φαίνεται από πάνω το καπέλο. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι, με τα χέρια μας απαλά, απομακρύνουμε τα φύλλα, το βγάζουμε ολόκληρο και βλέπουμε αν έχει αυτή τη σακούλα από κάτω. Αν έχει τη σακούλα αυτή, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θανατίδι. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη. Μάλιστα. Λέτε εδώ ότι κάποιοι πιστεύουν ότι όταν ένα μανιτάρι έχει δηλητήριο, αυτό που είπατε, όταν το μαγειρεύεις με μια σκελίτα σκόρδο, το σκόρδο θα μαυρίσει. Ή όταν βράσεις με ένα σημαίνιο κουταλάκι, θα μαυρίσει ή θα λιωθεί. Και αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Βάλε όσα κουταλάκια θέλεις, ασημένια ή όσο σκόρδο θέλεις με κάποια δηλητηριώδη μανιτάρια. Αυτά παραμένουν δηλητηριώδη. Θα παραμείνουν δηλητηριώδη και το σκόρδο ούτε θα μαυρίσει, ούτε το κουταλάκι θα μαυρίσει, ούτε θα αλλοιωθεί το ασήμι. Προσοχή. Το δηλητήριο αυτό δεν αλλοιώνει ούτε το ασήμι ούτε το σκόρδο. Μπορείς να το μαγειρέψεις να γίνει και πιο νόστιμο με το σκόρδο. Αλλά και να παρασυρθείς και στο τέλος ακριβώς, να είναι μοιραίο. Ακριβώς. Στην επόμενη. Και το έχω ζήσει, το έχω δει. Μάλιστα. Έχω ζήσει στον Καναδά περίπτωση. Έχετε δει μπροστά σας άνθρωπο που καταναλώσε δηλητηριώδες μανιτάρια? Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Ακέτια, στην Νέα Σκωτία του Καναδά, μία οικογένεια είχε καταναλώσει αυτόν το μανιτάρι. Μάλιστα. Εκεί, όταν υπήρχε πρόβλημα και στα νοσοκομεία, είχαν να κάνουν με κάποια δηλητηρίαση μανιταριού. Το κέντρο δηλητηριάσεως για μανιτάρια ήταν το τμήμα μυκητολογίας του Πανεπιστημίου μου, ναι, όπου εκεί είχα φοιτήσει, αλλά μετά εργαζόμουν ως ερευνητής. Και όταν τους ρωτήσαμε τι μανιτάρια φάγανε, οι άνθρωποι είχαν την εντύπωση ότι φάγαν κάτι τέτοιο το οποίο τρώγεται. Μάλιστα. Κάποιον από το γένος ακάρικους. Ενώ δεν ήταν. Ενώ δεν ήταν. Ή το field mushroom, όπως το λέγανε εκεί. Και δηλητηριάστηκε ολόκληρη και τι η οικογένεια. Έγινε. Δηλητηριάστηκε η οικογένεια και για να εντοπίσουμε τι μανιτάρι, επειδή το φάγαν όλα, δεν είχαν μείνει, διότι ψάχνοντας τα υπολείμματα της τροφής, ψάχνοντας το μικροσκόπιο των φαγητών για το σχήμα των σπορίων, μάλιστα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε το γένος των μανιταριών. Έτσι τους είπαμε να μας πάρουν εκεί που μαζέψαν τα μανιτάρια για να δούμε αν είχαν κάποια μείνει πίσω ή κάποιο που ήταν νεαρό και δεν το μάζεψε. Όταν πήγαμε εκεί, τι να δούμε. Μαζέψαν τα μανιτάρια για να μην λερώσουν το καλάθι τους, τα κόβαμε το μαχαίρι, αφήναν τη βάση με τη βόλβα, αυτό που είναι σαν γλάστρα από κάτω. Ακριβώς. Το αφήνα μέσα στο έδαφος, τα πήγαν, μάλιστα, τα μαγείρεψαν, τα φάγαν νοστιμότατα. Τοξικά, τραγικό. Αλλά δυστυχώς τους κατάστρεψαν το σηκώτη και δυστυχώς απεβίωσε. Έπρεπε να κάνουμε μεταμόσχευση σηκωτιού. Είναι πολύ τοξικό το... Φοβερό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Να δούμε και λίγο τα μανιτάρια με τις χιλόπιτες. Και να επανέλθουμε, παρακαλώ.
Λατρεύω τη μαγειρική, όμως δεν θέλω να περνάω ατελείωτες ώρες στην κουζίνα. Φαντάζομαι το ίδιο κι εσείς. Η σημερινή μου συνταγή είναι σωτήρια για τις φορές που ο χρόνος μου είναι αρκετά περιορισμένος. Κιλοπίτες με μανιτάρια σε μια κρεμώδη σάλτσα με σκόρδο και μυρωδικά, έτοιμες σε λιγότερο από μισή ώρα. Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, προσθέτω τις χιλοπίτες και τις βράζω για 7 περίπου λεπτά. Στο μεταξύ, ετοιμάζω τα μανιτάρια. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με ελαιόλαδο και βούτυρο, προσθέτω μια σκελίδα σκόρδο και το σοτάρω για 1 περίπου λεπτό, έτσι ώστε να αρωματιστεί το λάδι. Αφαιρώ τη σκελίδα και προσθέτω τα μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι και τα σοτάρω για 5 περίπου λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Σβήνω με λευκό κρασί. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτω την κρέμα γάλακτος. Στη συνέχεια, ρίχνω στα μανιτάρια τις χιλοπίτες, παίρνοντάς τις μέσα από την κατσαρόλα μαζί με το νεράκι τους. Προσθέτω και το τριμμένο τυρί, χαμηλώνω τη φωτιά και ανακατεύω απαλά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σβήνω τη φωτιά, προσθέτω το ψιλοκομμένο μαϊντανό και ανακατεύω ξανά. Σερβίρω σε βαθιά πιάτα, προσθέτοντας έξτρα τυρί. Υπέροχα πιάτα και γευσατά, γευστικά. Υπάρχει και αυτή η λάθος εντύπωση ότι τα φανταχτερά χρώματα πιθανόν να είναι δηλητηριώδη ή κακή γεύση από μυρωδιά επίσης. Ακριβώς. Ναι. Όπως και υπάρχει, η φωτογραφία που βλέπουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το αμανίτα μουσκάρια. Ναι. Ένα πολύ όμορφο μανιτάρι, είναι ολοκόκκινο, το οποίο είναι τοξικό. Αυτό στην Αμερική το ανακάτευαν με ζάχαρης και το έβαζαν και ήταν ένας τρόπος να καταπολεμούν τις μύγες. Α, μάλιστα. Αλλά όμως υπάρχουν μανιτάρια τα οποία... Στην επόμενη, για να δούμε. Ναι. Ναι, δεν έχουν φανταχτερά χρώματα. Όπως η επόμενη φωτογραφία δεν έχουν. Είναι άσπρα. Ναι. Είναι και θανατηφόρα. Όπως η αμανίτα βιρόζα αυτών που βλέπουμε. Μάλιστα. Βλέπουμε το χαρακτηριστικό βόλβα στο κάτω μέρος της βάσης. Ναι. Αλλά είναι άσπρο, όπως το Acaricus paisporus, το οποίο έχουμε δει προηγουμένως. Και όταν μάλιστα το δεις από πάνω, δεν υπάρχει απολύτως σχεδόν καμία διαφορά. Άρα το κόβεις, πας, το μαγειρεύεις και μετά... Ακριβώς. Άρα δεν βασιζόμαστε πάνω στα χρώματα ή στις μυρωδιές. Για να ξεχωρίσουμε, ναι, αν πράγματι σωστά τρώγεται ή δεν τρώγεται. Ναι, και αν έχει ευχάριστη γεύση και μυρωδιά επίσης, παράδειγμα. Ακριβώς. Εντάξει, κάποια τοξικά, όπως θα δούμε πιο ύστερα, έχουν μυρωδιές παράξενες μελανιού και είναι μάλιστα καλό να τα αποφεύγουμε τούτα. Να μιλήσουμε πιο για να δούμε για την τούτα επόμενη, παρακαλώ. Αλλά υπάρχει επίσης, αυτή είναι το, η αμανίτα βιρόζα, το οποίο είναι πολύ τοξικό, ναι, αλλά μία άποψη η οποία υπάρχει μεταξύ του κόσμου, ναι, επειδή βρίσκουμε μανιτάρια τα οποία μπορούμε να βρούμε πάνω γύμνο σάλιγγες ή σαλιγκάρια και να το τρώνε, ή μπορεί να έχει και σκουλίκια μέσα στο μανιτάρι. Έχω δει μανιτάρια να τα τρώνε τα αγρινά έξω στο δάσος ή και κατσίκια. Ο κόσμος έχει την άποψη, για να έχει σκουλίκια αυτό και να μην ψοφάνει τα σκουλίκια, σημαίνει ότι μπορούμε να το φάμε κι εμείς. Ή γύμνο σάλιγγες, μπορεί να το φάμε και εμείς. Όχι. Όχι. Η φυσιολογία του οργανισμού του γυμνοσάλιαγγα ή και του αγρινού ακόμη είναι πάρα πολύ διαφορετική από τη φυσιολογία του οργανισμού, του ανθρώπινου οργανισμού. Μάλιστα. Άρα αυτό δεν είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε. Και επίσης το τεστ που μου στείλατε εδώ, ότι και με το αποξήρανση ή με το αλάτισμα... Ναι, δεν ισχύει. Ναι, ή τη διατήρηση στο ξύδι. Μπορεί να ισχύει για κάποια είδη. Μπορεί να ισχύει για κάποια... Αλλά ναι, δεν ισχύει για όλα. Άρα σημαίνει ότι δεν απομακρύνει το δηλητήριο. Δεν απομακρύνει το δηλητήριο και το αποφεύγουμε. Δεν είναι ένας τρόπος διατήρησης. Για να διατηρήσουμε στο ξύδι ή στο αλάτι έναν είδος μανιταριού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το μανιτάρι τρώγεται. Μάλιστα. Εάν δεν γνωρίζουμε ότι τρώγεται, δεν το κάνουμε. Τον κύριο Μαμαλάκη τον γνωρίζετε. Έτσι, τον σεφ. Σωστό. Στο πίκεφι τώρα σας φτιάχνει μια ομελέτα με μανιτάρια, για δείτε. Ομελέτα γεμιστή με μανιτάρια. Σε ένα τηγάνι λιώνεται το μισό βούτυρο και σοτάρεται τα μανιτάρια μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους.
αλλά το πιπερώνετε και τα αφήνετε να χλιαρέψουν. Σε ένα δεύτερο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνετε το υπόλοιπο βούτυρο. Χτυπάτε καλά τα αυγά και τα ρίχνετε στο τηγάνι. Τοποθετείτε τα σοταρισμένα μανιτάρια και φετούλες από κασέρι πάνω στην ομελέτα που ψήνετε. Με τη βοήθεια μίας σπάτουλας ανασηκώνετε την ομελέτα, τη διπλώνετε σαν σε μισοφέγγαρο και πατάτε καλά τα άκρα να ενωθούνε. Σερβίρετε την ομελέτα ζεστή με λίγο πιπεράκι. Και είναι και μεσημέρι και είμαστε στο στούτιο και βασανιζόμαστε. Ειλικρινά. Εγώ το απολαμβάνω. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ναι, όχι, δεν βασανιζόμαστε γιατί είστε εδώ. Από όλα αυτά τα υπέροχα που βλέπουμε. Χαίρομαι. Λοιπόν, τι βλέπουμε στη φωτογραφία. Λοιπόν, όπως έχω πει, το Acaricus campestris είναι εντελώς παρόμοιο με το Acaricus paispors. Έχει πολλές ομοιότητες, αλλά δείχνω και δίπλα το θανατίτιν, το αμανίτα βιρόζα. Δηλαδή το αριστερά τρώγεται το δεξιά, όχι. Αυτό με τα pink, τα ροζ. Το ροζ καπέλο. Λάσματα, ναι. Τρώγεται, ενώ το δεξιά όχι. Θα σε και κοιτάτε πόσο πολύ εύκολα μπορείς να παρασυρθείς. Αν το βλέπεις από πάνω όπως βγαίνει από το χώμα, σωστά, πολύ άνετα μπορεί να παρασυρθείς. Ναι, άρα αλλά χρειάζεται προσοχή. Με την πείρα σας και τη γνώση σας θα το γυρίσετε και ανάποδα για να δείτε. Θα το γυρίσω καταρχάς ανάποδα, αλλά θα κοιτάξω τη βάση. Ναι. Η βάση είναι πολύ σημαντικό. Κατάλαβα. Βλέπεις, έχουν και τα δύο δαχτυλίου στο πόδι. Ναι. Δεν είναι μόνο η ομοιότητα του καπέλου, έχουν και τα δύο δαχτυλίου στο αλλά πόδι. Αλλά η βάση του δεξιά που είναι δηλητηριώδες. Η βάση του έχει τη βόλβα που δεν την έχει αυτό. Που δεν την έχει αριστερά. Ακριβώς. Να δούμε το επόμενο. Η επόμενη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το αν υπάρχουν κάποια άλλα είδη με τα οποία μπορούμε να συγχύσουμε τα πουρούθια που είπατε, ναι, με μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που αναφέρετε. Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι τα εκλεχτά πουρούθια. Αυτό είναι που βρίσκουμε και στην αγορά. Ναι. Αυτό είναι το άγριο. Στα αριστερά το άγριο, δεξιά. Το άγριο, το καλλιεργήσιμο. Τα φυτώρια. Είναι το ίδιο μανιτάρι. Το ένα είναι καλλιεργήσιμο και το και το άλλο είναι άγριο, όπως το βρίσκουμε στη φύση. Βλέπεις, είναι παρόμοια, ναι, και έχουν ευχάριστη μυρωδιά μανιταριού. Μάλιστα. Να πάμε στο επόμενο. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, εκτός από τους θανατίτες, μπορούμε να τα συγχύσουμε με έναν ακριβώς του ιδίου γένους. Στην Κύπρο λέγεται πορτομανίταρον. Μάλιστα. Ο λόγος είναι ότι είναι το Acaricus xanthothermus, το άλλο είναι και το άλλο Acaricus, είναι το γένος Acaricus, το Acaricus campestris ή το Acaricus paisporus, κάποιον είδος. Η διαφορά είναι ότι αυτό το Acaricus xanthothermus ή το πορτομανίταρο, ναι, όταν το τρύψεις με το χέρι σου. Μάλιστα, κυτρινίζει. Κυτρινίζει. Α, γι' αυτό ή το όταν βλέπουμε στις ακριβώς, περιφέρειες. Ακριβώς. Και τι σημαίνει όταν αυτό κυτρινίζει. Σημαίνει ότι είναι τοξικό. Α. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με το Acaricus xanthothermus. Ο κόσμος το γνωρίζει ως πορτομανίταρο, διότι προκαλεί εντερικές διαταραχές. Α, και προκαλεί εμετούς. Έτσι. Αέρια. Φτάνει μέχρι και το θάνατο. Όχι. Γνωρίζω μια περίπτωση μιας ξένης φοιτήτριας η οποία από λάθος κάποιου στο τμήμα δασών, όταν τα είδαν έτσι ωραία άσπρα και το ρώτησαν αν τρώνται, όταν τα είδαν έτσι ωραία άσπρα της είπαν τρώνται. Τα έφαγαν όλα, μάλιστα είχε και παράπονο, δεν μου δώσαν και εμένα, λέει, μερικά τα έφαγαν όλα μόλις της έναν καλάτι. Αποτέλεσμα ήταν οι καημένοι, εμετούς, διάρειες, κοιλιαπώνους στην κοιλιά. Πάντως, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, αλλά να το πω τώρα, άπαξ και φάγαμε μανιτάρια και έχουμε τέτοια συμπτώματα, τι κάνουμε, τρέχουμε στο νοσοκομείο. Μα σώζεται η κατάσταση. Δεν περιμένουμε, όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που πιθανόν να μπορεί να σώσει μια ζωή. Μπορεί. Εξαρτάται από το επίπεδο της δηλητηρίασης, εξαρτάται από το πόσο κατανάλωσες. Στην επόμενη, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πόσο έντονο είναι το κίτρινο στο Acaricus xanthothermus, στο πορτομανίταρο. Βλέπουμε τη γραμμή την κίτρινη, βλέπουμε πόσο έντονο είναι το κίτρινο. Και το κίτρινο, όταν το κόψουμε από τη μέση, βλέπουμε κάτω το πόδι, ναι, ότι το κίτρινο είναι έντονο στη βάση του ποδιού. Άρα, όταν κίτρινήσει η βάση του ποδιού,
Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με δηλητηριώδες. Με δηλητηριώδες, το οποίο θα μας προκαλέσει προβλήματα και το αποφεύγουμε. Δεν είναι ούτε πουρούδιν, ούτε βυζατζίτης. Και δεν τρώγεται. Και δεν τρώγεται. Το αποφεύγουμε. Γεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με έναν άλλον ακάρικους, το ακάρικους μου, έναν άλλον πορτομανιτάρον, το οποίο είναι διαφορετικό και αυτό κυτρινίζει ελαφρά. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και αυτό υπάρχει στην Κύπρο. Μάλιστα. Επίσης υπάρχει... Ναι. Πάμε στο επόμενο. Στην επόμενη παρακαλώ, ναι. Επίσης υπάρχει ακόμα ένα πορτομανίτερο, το Acaricus ψευτοπρατένσις, το οποίο προκαλεί εντερικές δηλητηριάσεις. Αυτό που βλέπουμε. Αυτό, ναι, αυτό όμως δεν κυτρινίζει. Δεν κυτρινίζει. Δεν, άρα, κυτρινίζει. Δεν είναι απαραίτητο να τρίβουμε το μανιτάρι για να κυτρινίζει. Ακριβώς. Έχει και που δεν κυτρινίζουν και είναι δηλητηριώδη. Ακριβώς. Από το γένος Acaricus. Τώρα μιλούμε αποκλειστικά για το Acaricus. Και λέτε ότι η μυρωδιά του θυμίζει και η όρη μελάνη. Ακριβώς. Έχει μία όμως βασική διαφορά. Το μανιτάρι αυτόν, όταν το μυριστούμε, η μυρωδιά του μυρίζει ιόδιον ή μελάνιν. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό των τοξικών αυτών μανιταριών, του Acaricus ψευτοπρατένσις, όπως και του Acaricus ξανθοτέρμους και του Acaricus μοελέρι. Νομίζω ότι πέραν από την επαγγελματική σταδιοδρομία και στο τμήμα περιβάλλοντος του Ινστιτούτου των Γεωργικών Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, θα πρέπει να διοργανώσετε και κάποιες εξορμήσεις στη φύση για να μας δείξετε γιατί πρέπει να προσέχουμε και τι όχι, Δόκτωρ Χατζηζερκώτη. Πολύ ευχαρίστω. Ίσως σε συνεργασία με το Μυκητολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Με τα χαράς. Και να έρθετε με το Μυκητολογικό Σύνδεσμο Κύπρου μια μέρα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όχι, Στο παρόν στάδιο θα κάνουμε μια. Αν τελεία ξέρατε ότι μπορούμε να φτιάξουμε μαγειρίτσα με μανιτάρια. Μαθαίνω, γυράσκω ήδη δασκόμενος. Ορίστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τότε μπορούμε να φτιάξουμε και μαγειρίτσα με μανιτάρια. Δεν το ξέρα. Να λοιπόν, που το βίντεο το αποδεικνύει. Περίπου 1,5 μαρούλι, καλά πλυμμένο και ψιλοκομμένο. 400 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, ένα αυγό, ένα σφινάκι χυμό λεμονιού, δύο φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, μισή φλιτζάνα ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Κόβουμε τα μανιτάρια σε μικρά κομμάτια. Παίρνουμε μία κατσαρόλα, τη βάζουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας, αδειάζουμε μέσα το λάδι, προσθέτουμε το κρεμμυδάκι, το κρεμμύδι, ανάβουμε το μάτι μας και θα τα σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε τα μανιτάρια. Προσθέτουμε τον άνηθο, το μαρούλι, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού περίπου, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2,5 ποτήρια νερό. Κλείνουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε το μάτι μας περίπου στη μέση και τα αφήνουμε να βράσουν για 20 με 25 λεπτά. Έτοιμη και πάμε να την αυγοκόψουμε. Χτυπάμε τα αυγό με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε το λαδάκι. Ξαναχτυπάμε. Παίρνουμε λίγο ζεστό ζουμάκι, το αδειάζουμε μέσα στο αυγό και ανακατεύουμε. Αυτό το κάνουμε για να μην μας κόψει τα αυγό. Και τα αδειάζουμε μέσα. Δόκτωρ Χατζησερκώτη, πάμε σε ένα διάσημο μανιτάρι κυπριακό. Το κόκκινο μανίταρο. Μάλιστα. Που νομίζω ότι είναι από τα πιο δημοφιλή. Το Lactarius deliciosus. Το αυτό που βλέπουμε κιόλας, ε. Ναι. Μανίταρα Lactarius deliciosus. Πολύ γνωστόν, αλλά όπως έχω πει προηγουμένως... Πόσο μοιάζει με αυτό που φέρατε και είναι δηλητηριώδης. Μοιάζει πάρα πολύ. Μα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο γένος, είναι το γένος Lactarius. Είναι το Lactarius που προέρχεται από τη λέξη λακτόζη, που σημαίνει γάλα. Και έχουν έναν πολύ αυτόν το γένος μανιταριών έχουν έναν σημαντικό χαρακτηριστικό. Όταν κόψεις τα ελάσματα από κάτω με τον ήχη σου... Μάλιστα. Ή με έναν μαχαίρι, πάντα μ' αρέσει στα εργαλεία μου να κουβαλώ
έναν κάτι κόπτη. Σαν ιστέρι, είναι η κόπτη. Όταν το κόψεις από κάτω, τραβήσεις μια σχισμή, ναι. Τότε βγάζεις τα γονίδια από γάλα. Αυτό δεν θα βγάλει. Το δηλητηριώδες δεν θα βγάλει. Και τα δύο βγάζουν. Αυτό δεν θα βγάλει, δεν φαίνεται. Ο λόγος είναι απλός. Διότι έχει ξηρανθεί. Το βρήκα κάτω από συνθήκες ξηρασίας. Άρα όταν στέχνωσε. Στέχνωσε. Όταν όμως βλέπεις... Πόσο μοιάζει όμως. Αυτό που κρατάτε είναι δηλητηριώδες. Η φωτογραφία δεν είναι δηλητηριώδες. Ακριβώς. Έχουν μια βασική διαφορά στο χρωματισμό του γάλακτος το οποίο παράγουν τα δύο μανιτάρια. Ή στο κόκκινο μανιτάρο βλέπουμε ότι εκεί έχω τραβήξει μία σχισμή. Φαίνεται, στο δεξιά μανιτάρι είναι κόκκινη η γραμμή. Είναι κόκκινη η γραμμή και, και αυτό ήταν λίγο κάτω από συνθήκες ξηρασίας. Αλλά θα δούμε στα γονίδια, βγάζει στα γονίδια κόκκινα προς το πορτοκαλί. Ενώ το δηλητηριώδες λευκά. Ενώ το δηλητηριώδες θα βγάλει λευκό. Σαν γάλα. Το γάλα λευκό. Μάλιστα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ένας πολύ εύκολος τρόπος, διότι καμιά φορά μπορεί να τα βρούμε στην αγορά. Ναι. Να πάμε στην αγορά, λέει, να κόκκινο μανιτέρας. Να πω την αλήθεια, πήγα και σήμερα να δω αν βρω για να φέρω εδώ. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ. αλλά... Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά τους. Είναι, μία από τις διαφορές. Είναι τους. Μία από τις βασικές σημαντικές διαφορές που εύκολα, διότι όπως έχω αρχίσει να λέω, μπορεί να πάμε στην αγορά κάποιος που δεν γνώριζε να τα βρει, να τα βάλει στην αγορά και να τα πουλήσει. Και αυτό άρα είναι και εμείς μοιραίο. Που τα τρώμε πρέπει να έχουμε γνώσεις και να, κάποιες βασικές γνώσεις. Χαίρομαι. Ούτως ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να αποφύγουμε άρα, προβλήματα δηλητηρίας. Καταναλώνουμε τα κόκκινο μανίτερα, αλλά όχι τα δηλητηριώδη τα οποία βγάζουν στα γονίδια από πορτοκαλί χρώμα. Αυτά τρώγονται. Αυτά τρώγονται. Όπως φωτογραφία. Ενώ αν είναι κίτρινο, είναι κάποιον άλλον είδος, το οποίο πάλι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αν είναι άσπρο, είναι το ξύσταρο μανίταρο. Είναι μία ολόκληρη επιστήμη, την οποία μας παρουσιάζεται εντάχει σήμερα και σας ευχαριστώ. Δεν μπήκαμε σε βάθος στην δεν επιστήμη, μπορούμε, δεν μπήκαμε στα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, δεν μπήκαμε στα σχήματα των σπορίων, δεν μπήκαμε στα... Να αρθείτε να κάνουμε μία σειρά από εκπομπές για τα μανιτάρια. Τι λέτε. Να το σκεφτούμε. Και άλλωστε έχετε και όλη αυτή τη μελέτη για τα αγρίνα που είναι επίσης σημαντική. Θέλω να την παρουσιάσουμε μια μέρα. Γιατί βλέπουμε αγρινά, ακούμε για αγρινά, νομίζω ότι γνωρίζουμε πολύ λιγότερα και από τα μανιτάρια. Τα αγρινά, όπως σας έχω πει, έχω κάνει τη διδακτορική μου διατριβή πάνω στα αγρινά. Έχω οργανώσει στην Κύπρο 2 παγκοσμία συνέδρια για το αγρινό. Έχω συμμετέσχει στην Οργανωτική Επιτροπή 5 παγκοσμίων συνεδρίων που έγιναν για το αγρινό. Έχουμε πληθώρα επιστημονικών εργασιών. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μάθουμε πολλά, είμαι σίγουρος. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι ενδημικό της Κύπρου. Καθαρά κυπριακό. Καθαρά κυπριακό, το οποίο κάποιοι τελευταίως ξένοι προσπαθούν, όπως ίσως Μασκάμα μου θυμίζει την περίπτωση του Χαλουμιού, που προσπαθούν με λαθασμένες πληροφορίες ή απόψεις, λαθασμένες απόψεις, να το παρουσιάσουν μαζί με το επιστημονικό όνομα του αγρινού, μαζί με τα κατοικίδια. Μάλιστα. Κάτι που το πολεμούμε σε βάθος. Κρέπες με μανιτάρια φάγατε? Όχι. Θα φάτε τώρα, παρακαλώ, να το δούμε. Τι να πω τώρα. Πεινάσαμε.
Με αυτά που μας δείχνετε. Εσείς ήσασταν η αφορμή όμως, Δόκτωρ Χατζησερκότη. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλες αυτές τις γνώσεις σας. Με εντυπωσιάζει η αγάπη σας. Ο τρόπος που τα παρουσιάζετε, γιατί νομίζω ότι τα παρουσιάζετε γιατί και εσείς ο ίδιος τα αγαπάτε και το νιώθετε. Δεν νομίζω να είναι μόνο αρκετή γνώση, πρέπει να είναι και η αγάπη παράλληλα. Ακριβώς, σίγουρα. Πόσα χρόνια αλήθεια σε αυτό κοίταξε, το ταξίδι. Ασχολούμαι με την βιολογία, την άγρια ζωή και από το 1983. Μάλιστα. Που έχω αρχίσει το διδακτορικό μου, αλλά είναι πολύ πριν, από την πρώτο χρόνο που πήγα στο Παρά, από το 1977. Μάλιστα. Μετά την προσφυγιά, μετά είναι που ολοκλήρωσα το στρατό, ναι. Μεταναστεύσαμε στον Καναδά, όπου μπήκα στον κλάδο της βιολογίας. Μάλιστα. Αλλά τα μανιτάρια είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι. Εάν δεν γνωρίζουμε έναν είδος, τότε το αποφεύγουμε. Και δεν το καταλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που μπορεί να το φάμε. Αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε την κατάλληλη γνώση... Είναι πολύ εύκολο, με αυτά τα λίγα που έχω πει, να γνωρίζουμε 4, 5, 6 είδη. Το κουνουπιδομανίταρο, μπορεί, πολύ εύκολα μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Άρα μπορούμε να το καταναλώσουμε. Το κοκκινομανίταρο, με κάποια βασικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Ως εκεί. Ένα που δεν έχω πει είναι το πλουρότους οστριάδους, το οποίο βρίσκουμε και στην αγορά. Με αυτά που κάνουμε στα κάρβουνα. Ναι, ακριβώς. Αυτό το βρίσκουμε και άγριο. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό ως το αναλόγως το που φυτρώνει, είναι γνωστό ως μανιτάρι της διάφορα δέντρα, που όπου της χαρουπιάς ή αναλόγως το που φυτρώνει. Έχω βρει, μάζεψα, αλλά αποξηράνθηκε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το βρήκαμε πάνω σε μια αναρτηματικά στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Αποξηράνθηκε, δυστυχώς ήταν τα τελευταία, αλλά το βρήκαμε με πολύ μεγάλο και εκεί οι συνάδελφοι το απολαμβάνουν. Χαίρομαι. Άρα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Να γνωρίζουμε για 1, 2, 3 είδη και αν όχι ας τα αγοράσουμε από την αγορά. Ακριβώς. Αλλά και εκεί θα έλεγα πάλι καλό είναι να γνωρίζουμε τι αγοράζουμε, να προσέχουμε. Ένα σημαντικό μήνυμα που είχαμε, αποφεύγουμε μανιτάρια, πουρούθκια και βυζατσίτες, ακάρικους παϊσπορούς, ακάρικους καμπέστρες, όλα αυτά τα εδόδημα που ξέρουμε ότι τρώνται, με μανιτάρια παρόμοια τα οποία κυτρινίζουν στο άγγιγμα. Και τελευταίον, αποφεύγουμε μανιτάρια τα οποία πάλι μοιάζουν με ακάρικους, αγαρικά, αλλά έχουν αυτήν τη βάση που είναι σε γλάστρα, που είναι σε γλάστρα στο πόδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δόκτωρ Χατζησερκότη, εντυπωσιακότατα όσα ακούσαμε και όσα μας είπατε. Από καρδιάς ευχαριστώ που είχατε τον κόπο. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να έρθετε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γιατί όχι. Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Γεια χαρά.